κύριος Λαζαρίδης, ο οποίος θα μας μιλήσει για τις δυνατότητες εξαγωγών στην πολωνική αγορά, εκπροσωπεί τον Ελληνοπολιτικό Σύνδεσμο. Κύριε Λαζαρίδη. Καλησπέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ την άνθρωπα για την πρόσκληση που μου έκανε και συνεχώ που έχει γίνει αυτή την πολύ επιτυχημένη το αποτέλεσμα του συνεδρίου. Εγώ θα σας πω δύο-τρία πράγματα για την Πολωνία και τις πιθανότητες των εταιριών σας να κάνουν εξαγωγή των προϊόντων τους. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω δύο-τρία πράγματα για την Πολωνία, γιατί δεν είναι από τις χώρες οι οποίες είναι πολύ γνωστές στην Ευρώπη όσον αφορά την οικονομία της. Είναι μια χώρα με κοντά σε 40 εκατομμύρια πληθυσμό, με 500 δισεκατομμύρια αρχιτέκτος ΑΕΠ, με πολύ χαμηλή ενεργεία. Σε σχέση με την Ελλάδα αρχίζουν και γίνονται πολύ σημαντικά βήματα ανάπτυξης των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών. Η Ελλάδα εισάγει κοντά σε 400 εκατομμύρια, ενώ αντίστοιχα εισάγουν 620 εκατομμύρια στα στοιχεία του 2016. Στον πίνακα που βλέπετε, το κάτω πινακάκι έχει να κάνει σχέση με τον πληθυσμό. Δεν έχει να κάνει σχέση με την ενεργεία που είμαστε, όμως θα σας πω τι ακριβώς γίνεται. Θα δείτε τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τεράστια αύξηση των εισερχόμενων πληθυσμών από την Πολωνία. Ειδικά από το 2013 και μετά, τα νούμερα ανεβαίνουν ως πολύ μεγάλη, έχουν αυξηθεί. Φέτος θα φτάσουμε κοντά στα 1 εκατομμύριο εισερχόμενο τουρισμό από την Πολωνία. Έχουν δει, από προηγούμενες χώρες ότι τέτοια αύξηση τουρισμού θα δημιουργήσει τα επόμενα χρόνια και μια αύξηση για τις εξαγωγές προϊόντων τροφίμων στη χώρα στην οποία φτάνονται στην Ελλάδα. Έρχονται λοιπόν 1 εκατομμύριο τουρίστες και θα γυρίζουν στη χώρα τους. Είναι πιθανό τους επόμενους μήνες να ζητήσουν κάποιο προϊόν, κάποιο τρόπο που θα είναι δεχτεί στη χώρα μας. Εδώ είναι αυτό που σας υποθέτω, ότι συνολικά οι δύο χώρες έχουν οικονομικό ισοζύγιο 1 δισεκατομμύριο ευρώ και σε αυτή τη χώρα η χώρα μας είναι ελλειμματική στο ισοζύγιο. Οι εξαγωγές των πολωνικών εξαγωγών στην Ελλάδα έχουν μεγάλη αύξηση το 2015 και το 2016. Τι εξάγουμε και τι εισάγουμε από την Πολωνία. Στην πρώτη θέση και στις εξαγωγές. Στις εξαγωγές είναι τα τρόφιμα και τα λιμάτα ζωντανά. Συγγνώμη, στις εξαγωγές είναι το δεύτερο. Στις εξαγωγές της Ελλάδος τα μισά από αυτά τα 105 εκατομμύρια που βλέπετε αφορούν φρούτα και λαχανικά. Ενώ αντίστοιχα στις εισαγωγές από αυτή τη χώρα, από τα 155 εκατομμύρια που βλέπετε στον πίνακα, πάνω από τα 100 αφορούν εισαγωγές κρεάτων και πουλιαρικών. Η Πολωνία είναι η πρώτη παραγωγική χώρα στην Ευρώπη σε πουλιαρικά και η τρίτη σε χοιρινό και βοδινό. Εδώ έχω βάλει ένα πινακάκι, γιατί πολλές φορές σε διάφορες συναντήσεις που κάνω μου αναφέρουν την Πολωνία σαν μια ακόμα φτωχή χώρα. Ήταν μια φτωχή χώρα, αλλάζοντας δεδομένα. Εδώ θα δείτε στα δεξιά του πίνακα τους μέσους μισθούς ενός μέσου υπαλλήλου και αριστερά διευθυντικών στελεχών. Οι τιμές είναι στις Ευρώπη, δεν αφηλεί ακόμα στο ευρώ του πολιτισμού. Είναι με κλειδωμένη ισοτιμία. Υπολογίστε τα νούμερα που βλέπετε, διαιρείται με 4,2 περίπου και θα δείτε την αντιστοίχηση σε ευρώ. Οι 10 κυριότερες εξαγωγικές χώρες προς την Πολωνία και αντίστοιχα εξαγωγικές, σε καμία από τις δύο κατηγορίες δεν είναι πρώτη η Ελλάδα, δεν είναι μέσα καν η Ελλάδα στις 10 χώρες. Γίνονται προσπάθειες τα τελευταία χρόνια για να αλλάξει αυτή η κατάσταση, γιατί υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες και σοβαρές προοπτικές να γίνουν σημαντικά πράγματα μεταξύ των δύο χωρών. Είναι μια χώρα η οποία ανεβαίνει διαρκώς. Σε
σε ένα πολύ γρήγορο πινακάκι μπορείτε να δείτε δυνατά σημεία, γιατί κάποιος θα κερδίσει στην αγορά της Πολωνίας και μπορεί να είναι τα πιθανά δύνατα σημεία, τι ευκαιρίες θα δημιουργεί και ποιες απειλές υπάρχουν για αυτή την χώρα. Θα μπούμε τώρα να εξειδικεύσουμε λίγο την αγορά τροφίμων και ποτών, μια και με αυτό ασχολείται η συγκεκριμένη μερίδα. Η πολωνική λοιπόν αγορά, από ό,τι βλέπουμε και εδώ, πρόκειται να αυξηθεί κατά 20% εδώ σε επόμενες πενταετίες. Το 2015 αξία του κλάδου αυξήθηκε μόλις στα 20% και έφτασε στα 312 εκατομμύρια ζώα. Ο κλάδος τροφίμων και ποτών είναι ο μόνος ο οποίος δεν έχει καταγραφεί καμία μείωση από το 2008 και μετά. Η Πολωνία εξελίχθηκε σε μια από τις σημαντικότερες χώρες παραγωγής τροφίμων στην Ευρώπη. Οι πωλήσεις αυξάνονται κυρίως λόγω της καταστροφικής πορείας των τιμών, παραμένοντας όμως κάτω από το 2012. Δοκιμάζουν συνέχεια συχνότερα καινούργια προϊόντα όπως τα βιολογικά και τα πόδια. Αν κάποιοι από εσάς ασχολούνται με το βιολογικό το τρόφιμο, είναι μια χώρα η οποία έχει πολύ μεγάλη άνοδο πάνω στο συγκεκριμένο τομέα. Βέβαια, όπως λέει και η διαφάνεια, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι η έμπνευση του φαινομένου οφείλεται προφήσω στο χαμηλό επίπεδο από το οποίο ξεκίνησε αυτή η άνοδος, καθώς υπήρχε μια διαφοροποίηση σε σχέση με τις χώρες της υπόλοιπης και δυτικής Ευρώπης όσον αφορά με την γνωριμία του κοινού με τα προϊόντα υγιεινής διατροφής και πάλι. Δεν θα υπάρχει διαφοροποίηση στην Πολωνία σε σχέση με το τι ζητάνε, οπότε όπως έγινε τους προηγούμενους εισηγητές. Ζητάνε τα αυτή λάδι, γαλακτοκομικά, ψάρια που εδώ παρακάτω και κρέστα που είναι καλαχανικά. Ειδικά στο ελαιόλαδο είναι κάτι για αυτούς άγνωστο, όπως σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, δεν είναι κύρια τροφή τους σε λάδι, το ελαιόλαδο το ελληνικό. Οι συσκευασίες που πρέπει να προτιμηθούν για αυτή τη συγκεκριμένη χώρα στόχος είναι 500-750 ml, ενώ αφήνουμε πάνω και συσκευασίες 250 ml, οι οποίες προορίζονται από την τέτοια μόνο για καταστήματα δελικατέσεων. Όσον αφορά τα γαλακτοκομικά, η πώληση του φέτα είναι κάτι το οποίο ζητάνε σε μικρές συσκευασίες αυτή τη στιγμή. Οι πρώτες προσπάθειες που έχουν γίνει, βλέπετε, είναι μικρές συσκευασίες, 200-250 γραμμάρια και οι τιμές να κυμαίνουν από 10-17 ζυλιώτη, ανάλογα από 200 γραμμάρια, έτσι. Σας θυμίζω, για 4 πόλεις, θα το πάμε τις τιμές πώλησης. Στα υπόλοιπα γαλακτοκομικά, γιαούρτι, παραδείγματος χάρη, ο λογαριασμός είναι τεράστιος και από μεγάλες βιομηχανίες και από δίπλα από τη Γερμανία. Η τιμή πώληση αυτή τη στιγμή ενός ένα και σεντάκι γιαούρτι στην Πολωνία είναι σχεδόν απαγορευτική για να σκεφτούμε κάποια ελληνική επιχείρηση να πάει. Πωλείται στα σούπερ μάρκετ περίπου στα 2 ζλότ, αυτό σημαίνει μισό ευρώ. Επίσης τα ψάρια, πρώτα ψάρι, αλλά το τρώνε όπως οι περισσότεροι βορειοευρωπαίοι στη μορφή ξυλέτων. Ο τουρισμός που σας είπα πριν όμως αυτή τη δημιουργεί και μια ανάγκη τους και μια επιθυμία τους να προφάνει σε ολόκληρο το ψάρι. Είναι μια χώρα που αρχίζει και ζητάει και από την Ελλάδα η ψάρια. Πρώτα και μηχανικά. Υπάρχουν τεράστιες καλλιέργειες στην Πολωνία, τις οποίες γίνονται όλες θερμοκηπιακές λόγω κλίματος. Όποιος δεν μπορεί να καλυφθεί η εσωτερική του αγορά την καλύπτει η Ελλάδα, όπου η Ελλάδα έχει καλύτερο προϊόν το εξάγουμε στην Πολωνία. Υπάρχουν αλληλοκαλυπτόμενες κατηγορίες προϊόντων, τα οποία εισάγουμε κι εμείς πολλά, εξάγουμε κι εμείς πολλά. Εισάγουμε πολύ ντομάτα στην Πολωνία, εξάγουμε πολύ ντομάτα στην Πολωνία. Εισάγουμε πολύ σταφύλι, εξάγουμε σταφύλι. Εισάγουμε μήλο, εξάγουμε μήλο. Οι επιχειρήσεις που θα αποφασίσουν να στραφούν στην αγορά της Πολωνίας θα ήταν καλό να κάνουν κάποιες καταχωρήσεις, κάποιες διαφημίσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προωθητικές ενέργειες μέσα σε καταστήματα, καθώς επίσης θέλουν πολύ τους αρέσουν στις δηλώσεις διευθυνοσίας ή στις συμμετοχήσεις στοχευμένες επιχειρηματικές αποστολές. Εδώ με έχει προλάβει πριν ο κ. Αλεξιάδης, περιμένουμε το πρόγραμμα του Εξωστρέφεια, το περιμένουμε 2 χρόνια που θα ανοίξει. Τώρα άκουσα ότι είναι
σε τελική φάση έχει ανακοινωθεί. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πολύ σωστά είπατε. Οι Αλεξάνδρες πρέπει να είναι η τελευταία ευκαιρία να το εκμεταλλευτούν σωστά οι ελληνικές επιχειρήσεις. Πάμε στην πώς ψωνίζει ο πόλεμος. Οι πόλεμοι λοιπόν δεν αρέσουν οι μεγάλες κλιματικές αγορές, θα δείτε στις άλλες χώρες όπως οι Γερμανούς και τους Άγγλους. Προτιμούν να αγοράζουν καθημερινά 10-15 προϊόντα από το μικρό κατάστημα της αγορές της γειτονιάς τους. Ακόμα και σε μεγάλα σούπερ μάρκετ, οι περισσότεροι πελάτες πραγματοποιούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αγορές έως περίπου 150-170 ζλότ, περίπου 40-42 ευρώ αντιστοιχεύοντα. Στην Πολωνία δραστηριοποιούνται πάνω από 40 αλυσίδες μεγάλες σούπερ μάρκετ και 15 είναι σε εθνικό επίπεδο και οι άλλες είναι τοπικά. Εδώ πέρα βλέπετε κάποιες από αυτές, η Μετρόγκα, η Μάλκα, η Πόλο, η Κάουφλαντ, Λίδη, η Γνωστή, η Καρφούρ. Ο λίγερ της αγοράς είναι η Μετρόγκα. Υπολογίστε ότι έχει περίπου 2.500 καταστήματα. Τα καταστήματα τους είναι κατά βάση μικρά. Μικρά λέγοντας, είναι 300 περίπου τετραγωνικά. Είναι τα περισσότερα σε κεντρικά σημεία των πόλεων που έχουν εγκαταστηθεί. Η Carrefour αναπτύσσεται με την γνωστή τακτική σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, με πολύ μικρά καταστήματα μέσα στις πόλεις που τα ονομάζει τα Express και με μεγαλύτερα υπερμάρκετ 2.000-3.000 τετραγωνικών μέτρων στα περίχωρα των πόλεων. Η Λίτλ και η Κάουφλαντ είναι γερμανικών συμφερόντων και υπάρχει μεγάλη διείσδυση της Γερμανίας στην Πολωνία. Εδώ είναι και κάποιες άλλες αλυσίδες, είναι η Οσάνη Ιταλική, το Κότς, το Κρότκα και η μοναδική, η Φρίσκο, η οποία αναπτύσσεται μόνο διαδικτυακά. Είναι μόνο διαδικτυακή εταιρεία σούπερ μάρκετ. Όπως θα δείτε στο κάτω μέρος της διαφάνειας, τα σούπερ μάρκετ στην Πολωνία λειτουργούν 7 μέρες την εβδομάδα, το ωράριο του είναι 8-9 και το Σαββατοκύριακο 9-10. Υπάρχουν πάνω από 20 σοβαρές εκθέσεις πάνω στα τρόφιμα που μιλάμε στην Πολωνία. Σας έχουμε φτιάξει ένα πίνακα με 6-7 που είναι πιο γνωστές. Η πιο γνωστή από όλες είναι η Πολάγκρα. Είναι καθαρά έκθεση μόνο για επαγγελματίες του χώρου. Πέρυσι έφτασε 50.000 επισκέπτες. Δεν γίνεται στη Βαρσοβία, γιατί η Βαρσοβία δεν έχει χρυσέ κοντέλο όπως έχει τη χαρά η Θεσσαλονίκη να έχει. Γίνεται στο Πόσνα. Υπάρχει η Natura Food, η οποία είναι μια καθαρή έκθεση μόνο σε βιολογικά τρόφιμα. Φέτος εμείς στείλαμε στην Natura Food, είχαμε περίπτωρο και ακολούθησαν 3 μέλη του δημιουργητηρίου τη συγκεκριμένη αποστολή μόνο με βιολογικά. Εξειδικευμένη έκθεση πάνω στην Αυτοπία. Σε ποτό. Υπάρχει η Γκρέτσκα Πανοράμα, η οποία γίνεται τις επόμενες ημέρες. Είναι μια έκθεση, από ό,τι λέει και το όνομά της, γίνεται στη Βαρσοβία αυτή. Είναι μια έκθεση ελληνική. Είναι μια έκθεση που πουλάει μόνο Ελλάδα στους Πολωνούς. Κατά βάση πουλάει τουρισμό και τρόφιμο. Δεν είναι μόνο για τα καταναλωτές, είναι και για το κοινό. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα νούμερα στους εκθέτες. Υπάρχει μεγάλη διακύμανση σε αυτόν τον αριθμό. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Αν υπάρχει χρόνο να δείτε, να μπορώ να δείξω ένα βίντεο 3 λεπτά για την έκθεση στην Πολάκρα. Εσείς θα μου πείτε. 3 λεπτά. Τόσο ακριβώς. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση πριν να κάνω και όχι κατά πόσο ο Σύνδεσμος μπορεί να διαθέσει στοιχεία για την πολωνική αγορά και την ευκαιρία σε έννοιες εξαγωγής. Αυτή είναι η δουλειά μας, Ελεξάνδρε, γι' αυτό ιδρυθήκαμε. Βρεθήκαμε 15 τρελούς, μας έλεγαν, για να ασχοληθούμε με την Πολωνία. Όταν ακούγαν Πολωνία, πιο πολλοί φοβήθηκαν. Πρέπει να σας πω ότι και εγώ στην αρχή το φοβήθηκα. Όμως δεν είναι έτσι. Η Πολωνία έχει κάνει άμαχα. Είναι 25 χρόνια που έχει βγει από το πρώην κομμουνιστικό καθεστώ. Έχει κάνει άμαχα. Τρέχει. Για πολλούς, σε διάφορες συγκεντρώσεις που πάμε σε διάφορες ημερίδες, η Πολωνία θα είναι το πάρτι της επόμενης δεκαετίας για την Ευρώπη. Σας
Ευχαριστώ πολύ.